αγρεφείς ουρανόθεν προς την ευσεβίαν, κάτι κολούθησας χαίρον, ως περό Χριστόν, τον μαρτύρον καλόν ημάρτης δυνάμι του σταυρού, αριστεύσα σε φλεός, κατ' ισχύνας τον Η 8η του μηνό Ιουλίου, η ιερά μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρο Προκοπίου και τον συν αυτό Θεοδοσία τη Μητρό αυτού, των 12 συγκλητικών γυναικών και των τριβούνων Αντιόχου και Νικοστράτου. Εχθροί του ανθρώπου, η Οικιακή Αυτού, είπε ο Κύριο. Η εχθροί του ανθρώπου που θα πιστέψει στο Χριστό, θα είναι η ίδια του η οικογένεια. Έτσι είπε ο Χριστός και ο λόγος αυτός βρίσκει πλήρη εφαρμογή και επαλήθευση στη ζωή και στο μαρτύριο του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, ο οποίος παραδόθηκε στα βασανιστήρια και στον θάνατο από την ίδια του την μητέρα. Όμως με την δύναμη της προσευχής του κατόρθωσε και κέρδισε στην σωτηρία την μητέρα του, ώστε να συνεορτάζει μαζί του το έτος 303 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός έρχεται στην Αντιόχεια, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είχε στραθεί στο Χριστό. Καθώς μπήκε θριαμβευτικά στην πόλη για να δεχθεί τις τιμές των προκρίτων και των αρχόντων, εκείνη τη στιγμή μία γυναίκα ιδωλολάτρισσα, ευγενικής καταγωγής από την Ιερουσαλήμ, θεοδοσία ονόματι, πλησίασε τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, προσφέροντάς του άφθονο χρυσό και ασίμι και τον παρεκάλεσε να δεχθεί στην ακολουθία του τον γιο τη, που το όνομά του ήταν Νεανίας. Ο νεαρός Νεανίας κίνησε αμέσως την συμπάθεια του Διοκλητιανού και του έδωσε τον τίτλο του Δούκα της Αλεξανδρίας και του ανέθεσε την Αποστολή να διώξει τους χριστιανούς από την περιοχή της Αλεξανδρίας. Ο Νεανίας, πολύ ευχαριστημένος, ξεκίνησε για την Αλεξάνδρεια ως επικεφαλής μιας ομάδας στρατιωτών υπό την διοίκηση δύο τριβούνων, του Νικοστράτου και του Αντιόχου. Σταμάτησαν στην απάμια της Συρίας, από όπου ξεκίνησαν πάλι τη νύχτα για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο και την μεγάλη ζέστη. Θα είχαν διανύσει περίπου 50 χιλιόμετρα, όταν ξαφνικά μια στραπή έσχισε τον ουρανό και έλαμψε μπροστά στα μάτια τους. Συγχρόνως ακούστηκε και μια παράδοξη φωνή να λέγει «Πού πηγαίνεις νεανία και ενάντια σε ποιον ξεκίνησες να κάνεις πόλεμο». Στη συνέχεια του προείπε ο Χριστός ότι ο διωγμός που ετοίμαζε κατά των χριστιανών θα τον οδηγούσε στον θάνατό του και στην αιώνια κόλαση. Αν και ήταν ξαφνιασμένος ο νεανίας, Απάντησε στην ουράνια φωνή για το που πηγαίνει. Τότε έλαμψε στον ουρανό ένας ολοφώτινος σαν κρίσταλο σταυρός και από αυτόν βγήκε φωνή που έλεγε «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, ο Εσταυρωμένος Υιός και Λόγος του Θεού». Ο Νεανίας εκείνη τη στιγμή από τον Ιησού Χριστό διδάχθηκε όλο το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας και στο τέλος ο Κύριος πρόσθεσε Αφού με είδε, θα γίνεις σκεύος της δικής μου εκλογής. Με το σημείο αυτό που θα βλέπεις να λάμπει μπροστά στα μάτια σου, θα νικήσεις τους αντιπάλους σου. Η ειρήνη μου θα είναι μαζί σου. Ο Χριστός φανερώθηκε στον Άγιο Προκόπιο, όπως ακριβώς φανερώθηκε και στον Απόστολο Παύλο, όταν πήγαινε στην Δαμασκό ο Παύλος να συλλάβει χριστιανούς και να τους φέρει σιδηροδέσμιους να δικαστούν. Μόλις έσβησε αυτό το εξαίσιο όραμα, ο Νεανίας έσπευσε στην Σκυθόπολη, όπου ανέθεσε σε έναν Εβραίο χρυσοχόο να του κατασκευάσει έναν ασημένιο σταυρό, σύμφωνα με το πρότυπο εκείνου που είδε στο θαυμαστό όραμά του. Μόλις τελείωσε ο Χρυσοχώος τον σταυρό, πάνω του φάνηκαν θαυματουργικά τυπωμένες τρεις εικόνες με εβραϊκές επιγραφές. Στο πάνω μέρος ήταν γραμμένο Εμμανουήλ, στην μία πλευρά Μιχαήλ και στην άλλη Γαβριήλ. Ο Νεανίας ασπάστηκε ευλαβικά τον Τίμιο Σταυρό και τις αχυροποίητες αυτές εικόνες και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Οι αχυροποίητες αυτές εικόνες που σχηματίστηκαν επάνω στο Σταυρό χρησιμοποιήθηκαν ως επιχείρημα από τους Θεοφόρους Πατέρες της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της τιμής των σεπτών εικόνων. Ο Νεανίας με την δύναμη του Σταυρού νικούσε όλους τους αντιπάλους του. Ύστερα από κάποια μάχη επέστρεψε νικητής στο σπίτι του. Ανήγγειλε τη νίκη του στην μητέρα του και εκείνη, φανατική ειδωλολάτρησα καθώς ήταν, τον κάλεσε να προσφέρει θυσία προς τιμήν των ψευτοθεών. Ο Νεανίας όμως της εξήγησε ότι την νίκη αυτή την χρωστούσε στην ακατανίκητη δύναμη του Χριστού και της παρουσίασε τον τίμιο και ζωπιό σταυρό που είχε ως σημαία του. Τότε η μητέρα του κυριευμένη από οργή πήγε αμέσως στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό και κατέδωσε τον ιό της ότι είναι πιστός του Χριστού. Ο Διοκλητιανός ανέθεσε στον διοικητή της Κεσαρίας της Παλαιστίνης, ονόματι Ούλκιο, να συλλάβει τον Νεανία και να τον μεταπίσει, να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Νεανίας, αφού δεν αρνήθηκε το Χριστό, βασανίστηκε όλη η μέρα, το βράδυ ρίχτηκε σε μία σκοτεινή και τρισάθλια φυλακή. Τότε εμφανίστηκε μέσα σε εκ παγλωθείο φως εν δόξη, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εν μέσω πλήθους χορού αγγέλων. Με αγάπη, έσκυψε πάνω στον εμόφυρ το δούλο του, του έλυσε τα δεσμά, του θεράπευσε τις πληγές και του είπε «Στο εξής θα ονομάζεσαι Προκόπιος, διότι θα προκόψεις στην αρετή μέχρι να βρεις την τελείωση του μαρτυρίου και θα προσφέρεις σε πλήθος ψυχών την σωτηρία». Από εκείνη την ημέρα βασανίστηκε σκληρά αλλά δεν λύγησε. Κοντά του ήρθε και η μητέρα του η οποία τόσο πολύ σαγηνεύθηκε, ώστε προτίμησε να πεθάνει για τον Χριστό μαζί με δώδεκα άλλες γυναίκες συγκλητικές, οι οποίες βρίσκονταν στην φυλακή. Λόγω του Αγίου Προκοπίου, πίστεψαν στον Χριστό ακόμη 1500 άνδρες, οι οποίοι και αποκεφαλίστηκαν. Ο Άγιος, αφού και πάλι βασανίστηκε σκληρά, σκορπώντας μέσα από το μαρτύριό του θαυματουργίες, στο τέλος οδηγήθηκε για να λάβει τον διαξύφους θάνατο. Γονάτισε και παρεκάλεσε τον Κύριο να χορηγήσει την Θεία Χάρη Του και να δώσει προκοπή και Θεία Φώτιση σε όλους εκείνους που θα τιμούν την Θεία Μνήμη Του. Μια ουράνια φωνή επιβεβαίωσε ότι η προσευχή του και τότε ο Άγιος έσκυψε γαλήνια τον αφιένα του κάτω από το ξύφο του δημίου για να λάβει τον αμάραντο στέφανο της αιωνιότητας.